Μετά την παράδοση του τμήματος Άκτιο Άγιος Νικόλαος μήκους 5 χιλιόμετρων, συνεχίζονται οι εργασίες για την ολοκλήρωση της διπλής οδικής σύνδεσης. Εντυπωσιακό είναι το βίντεο που δείχνει την πορεία εργασιών στο τμήμα μήκους 3 χιλιόμετρων μετά τον Άγιο Νικόλαο προς Λευκάδα σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο ανάγλυφο. Αναμφισβήτητα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, πάρα πολύ μεγάλο. Ένα νέο αυτοκινητόδρομο, ο οποίο θα φέρει τη Λευκάδα μα πιο κοντά με την πρωτεύουσα και συγχρόνως, όπως γνωρίζετε, η Λευκάδα έχει οδική σύνδεση μέσω της γέφυρας, οπότε καταλαβαίνετε ότι η επαφή μας με την στερεά Ελλάδα θα είναι εξαιρετική. Οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Μετά τον Άγιο Νικόλαο, λόγω της παρουσίας βραχών, θα πρέπει να αφαιρεθούν και στην συνέχεια να μεταφερθούν. Ο εκβραχισμός έγινε με εκρηκτικά και τμηματικό κλείσιμο του δρόμου και τώρα συνεχίζονται οι εργασίες για την διάνοιξη της οδού. Το εν λόγω τμήματος εντάσσεται στο κομμάτι Βόνιτσα-Λευκάδα, μήκους 16 χιλιόμετρων, ενώ εξελίσσεται παράλληλα και εγκατάσταση αγωγού ίδρυυσης. Προφανώς θα γίνονται όλα πιο γρήγορα, θα διευκολύνει και το εμπόριο, θα διευκολύνει την ανοικοδόμηση που είναι πάρα πολύ υψηλή στη Λευκάδα. Είναι πολλαπλά τα ωφέλη από την κατασκευή αυτού του νέου δικτύου, ενός νέου σύγχρονου αυτοκινητόδρομου. Ο νέος οδικός άξονας, Άκτιο Άγιος Νικόλαος, κατασκευάστηκε στο πλαίσιο του έργου της διπλής οδικής σύνδεσης της Λευκάδας με την Βόνιτσα και το Άκτιο. Το έργο διευκολύνει τις μετακινήσεις από και προς το νησί της Λευκάδας, καθώς και με την Ιόνια και την Αμβρακία οδό. Είχαμε ένα έντονο καλοκαίρι, όπου η Λευκάδα μας και φέτος ήταν πρωταγωνίστρια στο τουριστικό τομέα. Πολλούς επισκέπτες, πολλοί τουρίστες επισκέφτηκαν το νησί μας και σίγουρα τα πλεονεκτήματα που θα φέρει ο νέος δρόμος θα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Τα έργα χρηματοδοτήθηκαν από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2014-2020.